πιο κοντά στην επιστημονική τεκμηρίωση πως η εικόνα που βρέθηκε το 2004 σε εκκλησία στον Τσιβαρά από Κορώνου είναι έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, οδηγούν τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτει έρευνα επιστημόνων του Δημόκριτου, του επίτιμου έφορου αρχαιοτήτων Μιχάλη Ανδριανάκη και Ιταλίδας ιστορικού τέχνης. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο της Κρήτη TV και στον Λευτέρη Συμβουλάκη ο Μιχάλης Ανδριανάκης, πολύ σύντομα θα γίνει η πρώτη επίσημη δημοσίευση του επιστημονικού άρθρου. Τα στοιχεία, ας πούμε, τα τεχνοτροπικά είναι αρκετά και σε σχέση με τις εικόνες που έκανε όταν ήταν, τις λίγες βέβαια εικόνες που έχουμε από την Κρήτη, όπως είναι η κίνηση της Σύρου και κάποιες άλλες, όπως και ο Άγιος Λουκάς και ακόμη και η βάφτιση εκεί του Ηρακλείου, και από εκεί βρίσκει κανείς στοιχεία. Όπως αναφέρεται και σε σημερινό δημοσίευμα της Νέας Κρήτης, εκτός από τη σύνδεση των τεχνοτροπικών στοιχείων, τυχαία ανασκαφή στην περιοχή των Καλυβών έφερε στο φως και μια εκκλησία του Ματθαίου Καλέργη και στην οποία πιθανότατα βρισκόταν η εικόνα του Ελ Γκρέκο στο 1595. Υπέρ της άποψης ότι η αγιογραφία του Τσιβαρά ανήκει στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, φαίνεται ότι έχει ταχθεί και ιστορικός τέχνης από την Ιταλία, η οποία τεκμηρίωσε τη σχέση μεταξύ του Ματθαίου Καλέργη και του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και μάλιστα την περίοδο που μεγαλουργούσε ως αγιογράφος τον Χάντακα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Θεοτοκόπουλος όταν έφυγε ήταν νέος, δεν ήταν μεγάλη ηλικία όταν έφυγε, ήταν ο πιο διάσημος και πιο ακριβοπληρωμένος ζωγράφος του Χάντακα. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος εδώ στην Κρήτη για να φτάσει, ας πούμε, σε αυτό το επίπεδο να μην έκανε αρκετές εικόνες, να μην... και έτσι, ας πούμε, η φήμη του ξαπλώθηκε εδώ στο νησί. Στο μεταξύ, η εξέταση της αγιογραφίας με την Θεοτόκο σε αυστηρό βυζαντινό ύφος, αλλά πιο δυτικότροπη την Αγία Εκατερίνη, οδηγεί αρχαιολόγους και επιστήμονες στην άποψη ότι είναι ένας γνήσιος πίνακας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ο οποίος μάλιστα θα είναι ο μοναδικός που ανακαλύπτεται στην Κρήτη. Η εικόνα έχει μια εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην κριτική, ας πούμε, στην παραδοσιακή τεχνοτροπία, την κριτική και τη δυτική. Ήταν τον Δεκέμβριο του 2019 όταν μετά από αρκετά χρόνια έρευνας ανακοινώθηκε στο συνέδριο για το αρχαιολογικό έργο της Κρήτης στο Ρέθυμνο ότι η εικόνα μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί ως το προημότερο έργο του μεγάλου κρητικού ζωγράφου πριν αυτός αναχωρήσει από την Κρήτη για την Ιταλία και στη συνέχεια για την Ισπανία. Όλα δείχνουν τα στοιχεία και οι αναλύσεις του Δημόκριτου που έχουν γίνει και από ξένα αυτά. Αυτό ότι πρόκειται πραγματικά για μια εικόνα του Ελληνικού. Σήμερα τα δύο κομμάτια της εικόνας βρίσκονται στη Βυζαντινή Συλλογή Χανίων και είναι υπό διερεύνηση, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το τελικό πόρισμα.